Αλλά εκεί συναντήσαμε και την Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία, παιδιά, δηλώνει ότι είναι έτοιμη να γίνει γιαγιά. Το αντίθετο και εκεί είναι ο άντρα τη. Δύο, ναι, με τον άντρα τη και ένα που έχει και ο άντρα τη με την κυρία Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Ναι. Αλλά όπως και να έχει, ετοιμάζεται να γίνει γιαγιά η Τατιάνα που είναι μια κούκλα. Πιστεύω. Όντως. Για δες. Θυμάστε τι δικέ σου στιγμέ ω μητέρα. Εκείνες όταν έπιασες την αγκαλιά σου τα δικά σου παιδιά. Τις θυμάμαι όπως όλες οι γυναίκες θυμούνται αυτές τις στιγμές που είναι ξεχωριστές, είναι στιγμές ζωής. Αν και σε μένα πια έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω όμως ότι μένεις πάντα η μαμά, η προστατευτική με τα παιδιά σου και με όλα τα παιδιά. Είμαι μαμά. Έχω ακόμα λίγο χρόνο για να γίνω γιαγιά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Τα αγόρια μας είναι μεγάλα. Έχεις το άγχος ποια θα σου φέρουνε, με ποια, ξέρεις, φλερτάρουνε. Μα όχι, η αλήθεια δεν έχω, τους έχω εμπιστοσύνη, ναι. Η κόρη είναι μικρή ευτυχώς ακόμα. Πέραν από μαμά είστε και φίλοι με τα παιδιά σας. Είναι μια ιδιαίτερη ισορροπία αυτή. Δηλαδή πρέπει να είσαι και φίλος, δηλαδή να μπορούν να σου ανοιχτούν, να σου πούνε τα προσωπικά τους, τα προβλήματά τους, αλλά από την άλλη πρέπει να υπάρχει και ένα όριο. Όταν τυχάνει όμως να σας απαθανατίζουν και να είναι και εκείνα μαζί στις φωτογραφίες τέλος πάντων που κυκλοφορούν στον τύπο, όταν τις βλέπουν πώς αντιδρούν. Εγώ ξεκίνησα τηλεόραση το 93. Έχω χάσει το μέτρημα, θα το μετρήσετε εσείς. Αποφασίσαμε ότι δεν θα ζήσουμε σαν κυνηγημένοι και ότι τα παιδιά μας θα πρέπει να συνηθίσουν σε αυτό γιατί είναι ένα μέρος της ζωής τους. Φαίνεται φυσιολογικό.